Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στην τοπική επικαιρότητα. Θα έρθουμε στο Δήμο Εορδαία στην Πτολεμαϊδα, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα με το αντιλιοστάσιο της τηλεθέρμανσης εκεί στον χώρο. Είναι ο Κώστας Μαυρίδης, και την εικόνα. Κώστα, καλησπέρα. Πριν τις 12 το πρωί σήμερα, όταν μια έκρηξη θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει, δεν ήταν έκρηξη με την έννοια εκρηκτικών και κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά ήταν ένα σκάσιμο που δημιούργησε ένα θόρυβο και ανησυχία. Μιλάμε για το σκάσιμο της δεξαμενής αιχμής και εφεδρείας, όπως λέγεται, της δεξαμενής που χρησιμοποιεί τηλεθέρμανση, μία από τις τέσσερις δεξαμενές που χρησιμοποιεί τηλεθέρμανση για να γεμίζει ζεστό νερό όταν δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, τις βραδινές ώρες, και να το δίνει αυτό το ζεστό νερό ενισχύοντας το σύστημα που παίρνει από την ΔΕΗ και τους ηλεκτρολέβητες στο κύκλωμα και στο δίκτυο όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση. Κωστά, αυτή η δεξαμενή είναι η δεξαμενή που βλέπουμε πίσω σου και που ακριβώς βλέπουμε και στα πλάνα και όπου είναι ορατή με το μάτι η ζημιά που έχει υποστεί. Ναι, έχει σκάσει, έχει φύγει και τρέχει ακόμη και τώρα που μιλάμε νερό που είχε στο εσωτερικό της, γιατί ήταν σε πλήρωση η δεξαμενή, δηλαδή γεμάτη, δεν αδειάστηκε το καλοκαίρι, δεν αδειάζονται αυτές οι δεξαμενές και τρέχει το νερό. Για κάποιον λόγο δημιουργήθηκε αυτό το σκάσιμο και η διαρροή, με αποτέλεσμα, λόγω και της πίεσης που υπήρχε στο εσωτερικό της δεξαμενής, να γύρει και ολόκληρη. Προφανώς έχει πάθει ζημιά, θα το εξετάσουν το επόμενο διάστημα η ειδική και η τεχνική της τηλεθέρμανσης, αλλά και εξωτερικό συνεργείο. Κώστα, αν το γνωρίζεις, υπήρχε κόσμος κοντά την ώρα της έκρηξης? Όχι, είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, δεν είχε εργαζόμενους στην κοντινή περιοχή, αλλά θα έλεγα ότι και το χειμώνα δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πολύ κοντά στη δεξαμενή. Το κτίριο του αντιλιοστασίου είναι μερικά δεκάδες μέτρα μακρύτερα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της τηλεθέρμασης. Δημιουργεί ένα μικρό θέμα σε ό,τι αφορά την ομαλή λειτουργία της τηλεθέρμασης. Δηλαδή, δεν μπαίνει θέμα, δεν θα λειτουργήσει τηλεθέρμαση εξ αυτού του λόγου, σε καμία περίπτωση. Ενδεχομένως, αν δεν προλάβουν να την επιδιορθώσουν μέχρι τον Οκτώβριο, που νομίζω ότι ο χρόνος επαρκεί για κάτι τέτοιο, θα υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά τις ώρες αιχμής, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ξεπεραστεί, γιατί ήδη νωρίς είδαμε τους πρώτους εμπειρογνώμονες για να δουν την ζημιά και κατά πόσον αυτή μπορεί να επισκευαστεί γρήγορα. Και είναι και ένα θέμα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό σκέλος σε μια επιχείρηση που έτσι κι αλλιώς έχει ζητήματα οικονομικά. Αυτό επίσης θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα, το ακριβές ύψος του κόστους. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.